Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι της σεζόν και για μας και για τα Χανιά ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Πραγματικά 120 λεπτά παιχνιδιού με ένα παιχνίδι το οποίο είχε πάρα πολλές συγκινήσεις. Μέσα στο στόχο μας που ήταν να προκριθούμε, τον πετύχαμε. Τον πετύχαμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια και με πολύ μεγάλη κατάθεση ψυχής των παιδιών. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και από την εικόνα τους και από την νοοτροπία τους. Γιατί σε αυτό το παιχνίδι υπήρχαν δύο δεδομένα. Το ένα δεδομένο είχε να κάνει με τα Χανιά που είχαν ξεκινήσει νωρίς και τους δίνουν συγχαρητήρια την προετοιμασία τους. Και το άλλο είχε να κάνει με εμάς, όπου είχαμε πάρα πολλές απουσίες τελευταία στιγμή. Δηλαδή, χάσαμε σχεδόν όλους μας τους αμυντικούς, παίξαμε με χάφ αμυντικούς. Οπότε, παρότα αυτά, είχαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είχαμε πάνω από 15 τελικές και θεωρώ την πρόκριση μας σε δίκη. Το μοναδικό που έτσι έχω πρώτο φρέσκο στο μυαλό μου είναι ότι θα πρέπει να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι στο 3-1, ή στο 2-0 ή στο 2-1 και να έχει τελειώσει το παιχνίδι, και αυτό μέχρι το τέλος πήγαινε, ήταν λίγο αγχωτικό, αλλά συγχαρητήρια στους παίκτες για την τεράστια προσπάθεια και την πρόκληση που φέραν. Καλησπέρα, μια ερώτηση. Ο Λαμπορινός Βασίλης από Sportfan. Είπε πριν ο κ. Μπαξεμβάνος ότι έχει 17-18 καινούργιους παίκτες, αν δεν κάνω λάθος. Και η Βέρεια, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάρα πολλούς καινούργιους ποδοσφαιριστές. Η συνοχή μιας ομάδας παίζει, όπως ξέρουμε όλοι, πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, τα Χανιά ακόμα δεν ήρθαν στην πλήρη συνοχή και η Βέρεια έχει έρθει, ή είναι θέμα ψυχής, ήταν κυρίως. Όχι, νομίζω ότι εντάξει, εμείς όντως είμαστε νέα ομάδα. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε και εμείς αυτό το θέμα, είναι το 70% έχει αλλάξει. Εμείς θεωρώ ότι έχουμε ταυτότητα σαν ομάδα. Τα Χανιά θεωρώ ότι ναι, έχουν έλλειψη συνοχής γιατί είναι πάρα πολλοί νέοι παίκτες, αλλά θεωρώ τώρα αυτή τη στιγμή ότι είναι πιο φρέσκοι από εμάς, γιατί θα το τεκμηριώσω στα πρώτα τουλάχιστον για 60-70 λεπτά. Δηλαδή δεν έχουν φορτώσει πάρα πολλές προπονήσεις. Εμείς είμαστε στο full της προπόνησης. Εμείς είμαστε πολύ καλοί για 60 λεπτά, αλλά εδώ είναι η κατάθεση ψυχής για 120 λεπτά. Κρατάω ότι παρότι τα προβλήματά μας και παρότι το δύσκολο του παιχνιδιού με το σκορ και με τις διακυμάνσεις, ήμασταν ψύχρεμοι, ήμασταν ήρεμοι. Προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε γρήγορα μπάλες και να δημιουργήσουμε καταστάσεις. Για μένα αυτό ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Όντως, θέματα συνοχής και δύο ομάδες, και εγώ θεωρώ όμως το αποτέλεσμα είναι δίκαιο για μας. Επόμενο παιχνίδι, την Γουμενίτσα. Επόμενο παιχνίδι στο Δεσπρωτό. Για μας ήταν. Ναι. Ισχύει η ημερομηνία. 5 του μηνός. Μας έχουν πει για 5 του μηνός, αλλά δεν είναι σίγουρο αυτή τη στιγμή. Εμείς προετοιμαζόμαστε για 5 του μηνός. Δηλαδή, το πρόγραμμα της προπόνησής μας είναι για 5 του μηνός. Και εδώ εμάς είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπαίνουμε σε παιχνίδια που μοιάζουν με το πρωτάθλημα. Δηλαδή, έχουμε παίξει αρκετά φιλικά. Τώρα μπαίνουμε δηλαδή αγωνιστική εβδομάδα, όπως ήταν για ένα καλό παιχνίδι για εμάς, καλό τεστ. Τώρα ήταν πολύ καλό τεστ. Μακάρι να παίξουμε Τετάρτη με το Δεσπρωτό, ώστε να μπούμε, αν πρώτα Θεός ξεκινήσει 16 μηνούς στο πρωτάθλημα, να μπούμε καλά στο πρωτάθλημα με 3 τουλάχιστον παιχνίδια σαν πρωταθλήματος. Λίγο δύσκολο που θα γίνει στο πρωτάθλημα από ό,τι φαίνεται, με αυτά που συμβαίνουν στο Super League 2. Πόσο αρνητικό είναι για μια ομάδα που έχει εδώ και πόσο γύρω από το πρωτάθλημα, χωρίς παιχνίδια. Επίσημα θα έχετε το Δεσπρωτό. Ναι, εμείς είμαστε μια κανονική ομάδα. Έχει ξεκινήσει την ώρα της. Έχουμε αυτή τη στιγμή στην ένατη εβδομάδα. Θεωρώ ότι αυτό το πρωτάθλημα πρέπει να προβληματίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Διότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες, βέβαια, καταρχήν είναι οι πρωταθλήτριοι, θα πρέπει να είναι στην επόμενη κατηγορία. Αλλά προσπερώντας αυτό, θέλω να πω ότι δεν μπορεί να εξαντλείται η Super League 2 να παίζει στα ρεπό της Super League 1 παιχνίδια για να κρατιούνται οι ομάδες Super League 1 σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, βλέπω το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο τη μοναδική χρησιμότητα της Super League 2 είναι να παίξουμε τα παιχνίδια που είναι στο ρεπό των εθνικών ομάδων. Πρέπει να το δει το ελληνικό ποδόσφαιρο πάρα πολύ αυτό, γιατί εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν από αυτό. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος παλεύει και μέσα από τη διαδικασία του πρωταθλήματος μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ έχω πει στους ανθρώπους της διοίκησης ότι πρέπει να παίρνουμε παίκτες οι οποίοι να είμαστε πεπισμένοι ότι θα μας βοηθήσουν. Από τη στιγμή που δεν το βρίσκουμε αυτό το ποδοσφαιριστή, είμαι υπέρ το να μείνουμε αυτά τα παιδιά που είναι 9 εβδομάδες μαζί μας, να πάρουμε το καλύτερο μπορούμε, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τη συνοχή, να μπορέσουμε να γίνουμε ομάδα, να βρούμε πράγματα στο παιχνίδι μας. Γιατί θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι δεν θα βρούμε αυτό το ξεχωριστό που όλοι ψάχνουμε. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι για λίγα πράγματα. Ήταν καλύτερη η ομάδα της Βέρειας και κέρδισε δίκαια και πέρασε στην επόμενη φάση. Αυτό και τίποτα άλλο. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ήταν καλύτερη η ομάδα της Βέρειας και μας κέρδισε δίκαια. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ξεκινήσατε λίγο αργά. Εντάξει, η ομάδα θα γίνει σιγά σιγά, έτσι. Έχουμε και πολλούς καινούργιους παίχτες. Θα δούμε η συνέχεια. Για πότε βλέπετε το πρωτάθλημα να αρχίζει? Αυτό δεν το γνωρίζω. Για μας όσο πιο αργά ξεκινήσει, τόσο καλύτερο. Κάποιες άλλες ομάδες όμως. Γιατί εμείς σήμερα μπήκαμε στην τέταρτη εβδομάδα τη Δευτέρα. Έτσι.
Εγώ γι' αυτό είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά, την προσπάθειά τους. Δίκαια κέρδισε η ομάδα της Βέρειας.